Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω ως εκπρόσωπος των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Δήμου και των τεχνικών υπηρεσιών. Να ευχαριστήσω, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης Ανθρωπινικό, τον κύριο Σταμάτη Καμπουράκη. Όπως γνωρίζετε, στείλαμε πρόσκληση ανοιχτή και προς τις Δημοτικές Παρατάξεις, εκτιμώντας ότι πολλές φορές μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις και θελήσαμε να δώσουμε παραστατικά και επιτόπου το τι συμβαίνει σήμερα στην περιοχή των Θερμών ή όπως επιστημονικά αποτυπώνεται η περιοχή της Εμπρός Θέρμης. Γνωρίζετε ότι παραδόθηκε πρόσφατα στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η τεχνικογεωλογική μελέτη που είχε αναθέσει ο Δήμος της ΚΟ στο ΙΓΜΕ. Είναι μία μελέτη που πέρασε διαπυρός και σιδήρου έως ότου παραδοθεί λόγω των γνωστών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το ΙΓΜΕ. Σε αυτή τη φάση είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τα συμπεράσματα που διατυπώνονται μέσα στη μελέτη. Κυρίως όμως να σας παρουσιάσουμε ενδεικτικές προτάσεις για τον τρόπο, τον συνολικό τρόπο αντιμετώπισης της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης περιοχής. Είναι κοντά μας ο Νίκος Ιερομνήμων, στέλεχος των τεχνικών υπηρεσιών και βαθύς γνώστης του αντικειμένου, ο οποίος εντάχει θα σας παρουσιάσει συμπυκνωμένα τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης. Και στη συνέχεια θα μεταβούμε επί τόπου, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε και στις απορίες σας, αλλά να κατανοήσουν και μέσα από τα δικά σας συμπεράσματα οι συμπολίτες μας το τι πραγματικά συμβαίνει και τι προτίθεται ο Δήμος να πράξει σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου μας και παραμένει εδώ και δεκαετίες ουσιαστικά αναξιοποιητή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον Νίκο Πενέρου. Ξεκινώντας την παρουσίαση της μελέτης, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ένα συγχαρητήρια να δώσουμε στις μελετήτριες, κυρία Κωνσταντοπούλου, Σπάνου και Πογιατζή, από το ΙΓΜΕ, οι οποίες έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Η περιοχή θεωρείται μια περιοχή από τις δύσκολες σε θέματα μελέτης των κατολιστήσεων. Θα μπορούσαν από την πλευρά τους να βγάλουν ακατάλληλη την περιοχή και να κοιμόντουσαν ήσυχες. Αλλά παρόλα αυτά, παρέδωσα μια μελέτη στην οποία μας προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά αυτά τα μέτρα πρέπει να γίνουν όπως ακριβώς υποδεικνύει η μελέτη. Πάνω αυτά τα μέτρα, οι μελετήτριες, εφόσον ανέλησαν και μελέτησαν την περιοχή, είδαν ακριβώς που βρίσκονται τα προβλήματα, ακτινογράφησαν το χώρο, είδαν τα προβλήματα στις γεωτεχνικές συνθήκες των πετρωμάτων. Εδώ σας έχω για να δείτε εντάξει. Τα πετρώματα της Θέρμης, προς Θέρμης. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Φιλίτης. Αυτός εδώ είναι ο Φιλίτης. Αυτός είναι ο ασβεστόλιθος, ο συμπαγής και αυτός είναι ο λεπτοστρωματόης. Και αυτό είναι ένα εκκλησιαστικό πέτρωμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα αυτά τα πετρώματα. Ενώ διαφοροποιούνται στο χρώμα, αυτό εδώ το πέτρωμα είναι από αυτό το οποίο αποτελείται όλη αυτή η παραθαλάσσια ζώνη. Είναι ο λεπτοστρωματώδης, είναι το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτό εδώ το πέτρωμα. Εδώ αυτός είναι ο πιο συμπαγής, σας ασβεστόλιθος, αλλά και αυτός παρουσιάζει ασυνέχειες και σε αυτό παρατηρούν τα προβλήματα, διότι λόγω αστάθειας. Αυτός εδώ όμως, επειδή λόγω παραθαλάσσιας διάβρωσης, επειδή και διάφορων άλλων γεωλογικών δυνάμεων οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παρατηρείτε, αυτός είναι ένας ασβεστόλιθος ως λεπτοστρωματώδης. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, θα το δείτε, είναι όλο το μέτωπο της παραθαλάσσιας ζώνης αποτελείται από αυτό εδώ το πέτρωμα. Αυτό το πέτρωμα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Η μελέτη στηρίζεται πώς θα προστατεύσει τους λόμενους και να παραδώσει σε ασφάλεια την περιοχή από τα συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να μας φέρει αυτό το συγκεκριμένο πετρώμα. Όπως θα δείτε εδώ. Βλέπετε εδώ είναι τα μέτρα προστασίας τα οποία μας τα πρότειναν μετά από αναλύσεις εργαστηρίου, μελετώντας βράχο προς βράχο και βλέποντας την επικινδυνότητα κάθε
κάθε σημείου της περιοχής. Όπως βλέπετε εδώ είναι η θερμή πηγή. Στη θερμή πηγή προτείνουν να μετακινηθεί κατά 40-50 μέτρα, όπως θα δείτε εδώ, βλέπετε, 40-50 μέτρα, το νερό να μετακινηθεί, να έρθει κάπου εδώ, ώστε, βλέπετε εδώ την τομή, σε περίπτωση που πέσουν οι βράχοι, με ένα ανάχωμα το οποίο θα έχει δημιουργηθεί εδώ, τεχνητό έτσι, θα μπορέσει να προστατευτούν και σε περίπτωση που θα πέσουν οι βράχοι. Από αυτήν εδώ την πηγή, σε αυτή την πηγή θα μπει μια αντλία υπεδάφια, η οποία θα τραβάει το νερό. Εδώ, όπως βλέπετε, το ταλικό κτίριο. Εδώ προτείνονται κάποια φράχτες ανάσχεσης, οι οποίες αυτοί οι φράχτες απορροφάνε την ενέργεια. Εδώ πιο ψηλά θα δείτε, πάνω από το ταλικό κτίριο, προτείνουν βασοτεχνικούς φράχτες. Αυτό είναι με βλάστηση ειδική, ώστε να προστατευτούν οι κατολισθήσεις. Και εδώ θέλω να σας πω, όλες οι προτάσεις οι οποίες γίνονται για ένα σκοπό. Γίνονται με σκοπό ότι επειδή η περιοχή βρίσκεται στην Ατούρα, στην οποία δεν μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ήπιες. Αυτές οι ήπιες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δασοτεχνικά, φράχτης, αυτός εδώ το μαύρο όπως θα δείτε εδώ είναι ο φράχτης ανάσχεσης, αυτό εδώ το μόβ εδώ πέρα που βλέπετε είναι πλέγμα, ειδικό πλέγμα το οποίο μπορώ να σας το δείξω εδώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πλέγμα, ενεργητικό πλέγμα. Και αυτό το βλέπετε με βλήτρα και αγκύρια, το οποίο θα τοποθετηθεί σε όλη αυτή την περιοχή, όπως βλέπετε εδώ το ταλικό κτίριο, θα προχωρήσει και αυτό εδώ πίσω και σε αυτό το σημείο εδώ που έχουμε τον δρόμο πρόσβασης, έτσι που κατεβαίνει κάτω ο δρόμος πρόσβασης. Αυτά εδώ εν ολίγης, ωραία, ναι. Αυτά εδώ θα συνοδευτούν, εκτός από το έργο εδρομάστευσης το οποίο είπαμε εδώ, και με αγωγό διευθέτησης του ρεύματος, όπως το βλέπετε, αυτός εδώ, ένα τοιχείο αντιστήριξης το οποίο θα γίνει εδώ, μία τάφρος η οποία θα είναι παγίδευσης, ότι σε περίπτωση που φεύγουν οι βράχοι είναι το πρώτο μέρος, το πρώτο σημείο το οποίο θα παγιδεύονται. Εδώ θα γίνουν έργα φυτοποιίας, θα προσπαθήσουμε με βλάστηση να προστατεύσουμε τη διάβρωση, τα οποία η βλάστηση θα είναι, τα φυτά θα είναι τοπικών συστηματικών και διαδικτυωτικών. Εδώ θα γίνει μια διευθέτηση του νερού, το οποίο βλέπετε ότι χάνεται, διευθέτηση του επιφανειακής ροής του νερού και ταυτόχρονα θα γίνουν και κάποια τεχνικά έργα υπό μορφή γεφυριών. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχει το νερό το οποίο πρέπει να του δώσουμε μια διέξοδο και εδώ και εδώ και εδώ πάνω, σε ένα γεφύρι το οποίο έχει υποχωρήσει. Αυτές εδώ οι περιοχές, η περιοχή η οποία είναι γύρω στα 50 στρέμματα περίπου, εκτιμάται ότι με αυτές τις παρεμβάσεις, τις οποίες βλέπετε τώρα και έχουν γίνει μέσα από εργαστηριακές αναλύσεις, σας δείξω εδώ τώρα για τι ως πρόκειται, ότι εδώ βλέπετε για παράδειγμα, είναι η θέση K10. Για το πλανέ στο K10. Έχει γίνει μια ειδική ανάλυση με ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει δείξει ακριβώς τα πετρώματα. Εδώ βλέπετε το ροζ. Αυτό το ροζ είναι έτοιμα για κατολίσθηση όλα αυτά τα πετρώματα, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν. Αυτά εδώ έχουν αποχωρήσει τα πράσινα. Κοιτάξτε, αυτά εδώ προτείνουν πώς να αντιμετωπιστούν με την ίδια τη μελέτη. Εδώ. Κοιτάξτε τώρα εδώ, θα πάμε εδώ, σε αυτό το βράχο, το οποίο το βλέπετε εδώ στην είσοδο. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο εδώ. Εδώ το βλέπουμε εμείς και είναι ορατό, αλλά δεν βρίσκεται το πρόβλημα μόνο σε αυτή την περιοχή. Κοιτάξτε όλα εδώ, αυτό το ροζ είναι έτοιμο προς αποκόλληση αυτό. Αλλά υπάρχει μια δυναμική ισορροπία. Το πότε θα γίνει, κανένας δεν το ξέρει. Οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα φυσικά ή ακόμα και μπορεί να παρέμβει και κάποιος άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει μια τεχνητή κατολίσθηση. Το ζητούμενο είναι το ένασμα μπορεί να γίνει από ένα σεισμό, από ένα εφιστιακό φαινόμενο, ακόμα από και ένα κατσίκι ας πούμε μπορεί πάνω στο έδαφος, όταν μετακινήσει λίγο το πράσινο ή το ένα δεδράκι, μπορεί να δημιουργηθεί με μια μετακίνηση, εδαφική μετακίνηση. Τα μέτρα τα οποία μας προτείνουν είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα και αυτά, με αυτά εμείς μόλις τα ολοκληρώσουμε,
μετά θα μπορούμε να μιλάμε για μια ασφαλή περιοχή. Μόλις ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Περιλαμβάνουν, εδώ κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι πάλι το ίδιο, με κόκκινο σημειώνονται τα επισφαλή ραχοτεμάχη. Κοιτάξτε, είναι ο βράχος ακριβώς που είμαστε εδώ, εδώ πάνω. Κοιτάξτε, εδώ κάθε τι από αυτά εδώ τα κομματάκια θα πρέπει να αφαιρεθούν, είτε με μηχανικά μέσα, ή αν κρίνει αυτός που θα πάρει το διαγωνισμό, με κρυκτικά ελαφριάς μορφής. Οι παρεμβάσεις τέτοιου τύπου γίνονται από εξειδικευμένες μελετικά γραφεία και κατασκευαστικά, τα οποία είναι περισσότερο εξειδικευμένα σε γεωτεχνικά θέματα. Συνήθως δουλεύουν με γεωτρύπανα. Τώρα να σας πω ότι όταν θα πρόκειται να γίνει αυτή η επέμβαση σε αυτή την περιοχή, θα πρέπει να κλείσει τελώς η περιοχή εδώ που θα καθόμαστε, ώστε να μπορέσουν να ξεκουθηθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες και να αποδοθεί το έργο στους φιλοξενούμενους και στους γηγενείς.